particular place, a special one for you. Here you will have the time and everything like that. Comisarios designados. Teniendo en cuenta esta limitación y la importancia de explicaciones detalladas sobre el desarrollo del procedimiento. Η Ευρώπη έχει μια ισχυρή πολιτική ελείας εδώ και δεκαετίες, μια από τις λίγες κοινές πολιτικές. Θέλει επίσης να αναπτύξει τον τομέα της θαλάσσιας πολιτικής με τρόπο συνεκτικό και με αειφορία. Πρέπει να πετύχουμε. Sustainability is a key word for my future proposals to you and to the Council. I believe that we can fish less and earn more. Fisheries are more than a source of food. For our coastal areas, fisheries represent security, culture and history. It is a way of life. We have to forge ahead with the concept of an integrated sea basin management to provide our main sea regions with tailor-made solutions. And I believe that you will be my friends in this fight, because there will be a fight. Ασφαλώς, it's all about economy, after all. Ασφαλώς χρειαζόμαστε χρήματα. Χρειαζόμαστε χρήματα και είμαι πολύ ευτυχής που η συνάδελφη έθεσε το θέμα. Στην συζήτηση που θα κάνουμε για τα new perspectives, new financial perspectives για τα επόμενα χρόνια, πιστεύω ότι θα μπορούμε να συνεργαστούμε ώστε να προβάλλουμε μια σοβαρή πολιτική χρηματοδότησης. Άρα μιλούμε για αυτό που λέμε small scale fisheries. Και επομένως χρειάζεται μια πολιτική. Δεν έχω το χρόνο να αναπτύξω λεπτομέρειες, ίσως και στη διάρκεια της συζήτησης, αλλά θα υπάρξει χωριστή πολιτική για τα μικρά σκάφη. Είναι ένα βασικό θέμα που πρέπει να συζητήσουμε και στα πλαίσια της, της αναμόρφωσης της πολιτικής αλλίας που έχουμε μπροστά μας. Δώσατε μερικές ιδέες με τις οποίες συμφωνώ. Θα έλεγα ότι στο μέλλον πρέπει η χρηματοδότησή μας να γίνει πιο επιλεκτική. Δεν έχει νόημα, παραδείγματος χάρη, να χρηματοδοτούμε συνεχώς τη δημιουργία νέων σκαφών. Αλλά δεν είναι τόσο απλό. Για να το πω, γίνω πιο συγκεκριμένη. Σε περίπτωση που έχουμε mixed fisheries, δηλαδή αλία που συλλέγει πολλά διαφορετικά είδη, θεωρώ ότι ο περιορισμός της αλιευτικής προσπάθειας είναι το καλύτερο εργαλείο. Στην περίπτωση που έχουμε αλία ενός μόνο είδους και υπάρχουν, έχουμε τέτοια αλία και υπάρχουν εργαλεία που αφορούν ένα μόνο είδος, τότε ίσως για ένα διάστημα ακόμα θα πρέπει να μείνουμε προσιλωμένοι στο σύστημα tax and quotas. Εσείς ο ίδιος είπατε πριν ότι πρέπει να αποφύγουμε το micromanagement και συμφωνώ. Λέτε όμως και συμφωνώ επίσης ότι δεν πρέπει να εφαρμόσουμε ένα σύστημα uniform, αλλά πρέπει να έχουμε tailor-made solutions. Tailor-made solutions for integrated tailor-made solutions for special sea basins. Πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει συνδυασμός. Πιστεύω ότι μπορεί. Χωρίς λοιπόν στρατιωτικές υποχρεωτικές νόρμες, αλλά χωρίς να φτάσουμε και στο επίπεδο του micromanagement. Θέλω πραγματικά, αισθάνομαι ότι αυτό θα είναι ένα δύσκολο ταξίδι και θέλω να αναζητήσω μαζί σας τις καλύτερες δυνατές λύσεις. Αλλά πρέπει να το δοκιμάσουμε. Ξέρουμε ότι έχουμε 88.000 σκάφη, ξέρουμε ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά για το στόλο, δεν έχουμε βρει πολύ συγκεκριμένα στοιχεία για το πώς προσδιορίζεται αυτό που λέμε over capacity, σε αυτό το θέμα θέλω να είμαι ειλικρινής, και συνήθως συγκρίνουμε και σχηματίζουμε εντύπωση για το over capacity σε σχέση και με τα διαθέσιμα αλιεύματα. Είναι όμως ανάγκη να δούμε και το μέλλον της Βαλτικής. Και το μέλλον της Βαλτικής, όπως και το μέλλον της Πολωνικής αλίας, εξαρτάται από το κατά πόσο υπάρχουν επαρκή αποθέματα, ώστε οι αλίες να μπορούν να ζήσουν, αυτές οι θέσεις εργασίας να διασφαλιστούν και για το μέλλον. Αναφερθήκατε στο πρόγραμμα του Baltic Code, του ΓΑΔΟΥ. Είναι ένα multi-annual program που έχουμε.